Επιστροφή, αγαπημένη, στην απόψινή μας εκπομπή. Στις γραμμές μας οι συνεργάτες μου, ο οικονομέτρης και πολιτικός και γεωπολιτικός αναλυτής ο Γιώργος Αδαλής και ο καθηγητής της Σχολής Βελπίδων ο Κωνσταντίνος Ογρίβας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θυμηθήκαμε χθες, προχθές το βράδυ με ΝΑΤΟ. Ξυπνήσαμε με ΝΑΤΟ και ξαφνικά βρεθήκαμε με το πάνω πιάτο. Κωνσταντίνε, τι συνέβη από τη μία στιγμή στην άλλη και μάλιστα ένα γεγονός το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται από τους ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Ναι, και Αντρέα, το οποίο ναι, με βάζει σε πολλές σκέψεις. Γιατί με ρωτάγανε συνέχεια αυτό το Brexit τι σημαίνει. Δεν ήθελα να απαντήσω. Γιατί ήξερα ότι το τι σημαίνει θα το διαβάζαμε πολύ σύντομα. Κωνσταντίνε μου, ναι, δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 70 χρόνια mm-hmm. τέτοιου είδους κίνηση. Ναι, όντως. Μετά τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, ναι, δεν ξαναείδαμε τέτοιου είδους συμφωνία. Ακούω. Επισημοποιεί αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο που τον συζητάμε όλοι και εμείς εδώ τον έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και επισημοποιεί επίσης το ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής πλέον, ο μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ είναι η Κίνα. Κατ' εμέ βέβαια δεν είναι η Κίνα μόνο, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και εδώ, είναι το νέο ευρασιατικό σύστημα. Έχουμε δηλαδή μία συσπήρωση ευρασιατική με πυρήνα την Κίνα και τη Ρωσία και από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί θα κινηθούμε. Ήταν αυτή η επικέντρωση προς την Κίνα, δεν είναι κάτι καινούριο, το συζητάμε από την εποχή Ομπάμα, αλλά νομίζω ότι ήταν τα γεγονότα στο Αφγανιστάν αυτά που λειτουργήσαν τόσο καταλυτικά ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και να προχωρήσουμε όντως αυτή που είπες, αυτή την ιστορική κίνηση. Δηλαδή πρέπει να το δούμε, να δούμε αυτή την ενέργεια σε συνδυασμό, εν παραλλήλο με το τι έγινε στο Αφγανιστάν. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά ένα ιστορικό ορόσημο, γιατί αυτά είναι πολύ κοντά τα δύο. Η αποχώρηση, η ταπεινωτική αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν έκλεισε τον κύκλο αυτής της μεταψυχροπολεμικής εποχής που ξεκίνησε από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, που είναι η εποχή του πολέμου ενάντια στη τρομοκρατία και της προσπάθειας ουσιαστικά της Δύσης να επιβάλλει σε όλο τον κόσμο το δυτικό μοντέλο δια λογικής οικοδόμησης εθνών και όλα τα συναφή, και περνάμε πλέον σε μια παραδοσιακού τύπου γεωπολιτική αντιπαλότητα μεγάλων δυνάμεων, η οποία επισημοποιείται με αυτό το ιστορικό σύμφωνο και που πλέον μπαίνουμε στον κόσμο της στον πραγματικά μεταψυχροπολεμικό μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Τελείωσε δηλαδή η μεταψυχροπολεμική εποχή, μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο. Βέβαια, ναι. Ακούω, Αντρέα, πες μου. Εκείνο μου κάνει εντύπωση είναι ότι αφού μετακινήσαν το κέντρο βάρους από τη Μεσόγειο, από τη Βόρεια Θάλασσα, από την Πολωνία και το φέρανε στον Ελληνικό ωκεανό και στον Ινδικό, καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να προσετεριστούν δυνάμεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο χώρο. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει είναι ότι έξω από αυτό το σύμφωνο κρατήσαν ένα γολοσσό
ενός δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων κατοίκων που λέγεται Ινδία. Ναι. Κρατήσανε μια χώρα η οποία και δόντια έχει και παρελθόν έχει, την Ιαπωνία. Mm-hmm. Αν μάλιστα το θέμα αφορά την Ταϊβάν και την εγγύς περιοχή, η Ιαπωνία έχει πρώτο λόγο. Αυτά είναι δύο δικά μου ερωτηματικά. Ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο που το θίγεις, αλλά νομίζω ότι εμένα το ερωτηματικό το δικό μου είναι πώς μπήκε η Αυστραλία σε αυτό το πράγμα. Γιατί η απειλή εντός εισαγωγικών της Κίνας σε όλες αυτές τις χώρες δεν είναι τόσο στρατιωτική. Δεν απειλεί η Κίνα ότι θα καταλάβει την περιοχή, θα επιβάλλει δια των όπλων την ισχύ της. Το μεγάλο της όπλο πλέον τα τελευταία χρόνια είναι η μεγάλη της οικονομία. Το γεγονός δηλαδή ότι λειτουργεί σαν μια τεράστια αγορά. Δηλαδή δύσκολα μπορώ να κατανοήσω πώς η Αυστραλία μπορεί να ζήσει χωρίς την αγορά της Κίνας, αν η Κίνα αποφασίσει να την πετάξει έξω. Ήδη τον περασμένο χρόνο, πάλι έτσι στο πλαίσιο των κινέζικων αντιδράσεων σε μια σχετική προσπάθεια που κάνουν διάφορες χώρες εκεί της περιοχής να φτιάξουν ένα δίκτυο επιτήρησης γύρω από την Αυστραλία, σταμάτησε τις εισαγωγές κρεάτων, αν θυμάμαι καλά, και άλλων αγροτικών προϊόντων από την Αυστραλία. Θα μου πεις κρέατα τώρα και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά λεφτά, εν πάση περιπτώσει. Και κινήθηκε προς τη Νέα Ζηλανδία, η οποία με χαρά της είπε ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω κανένα τίποτα να μοιράσω με την Κίνα και μια χαρά θα συνεργαστώ. Οπότε και η Ιαπωνία, νομίζω, ότι ναι, μεν έχει παραδοσιακή αντιπαλότητα με την Κίνα. Ναι, μεν έχει άμεσο πρόβλημα με την Κίνα για διάφορα θέματα, για τα νησιά, ας πούμε, τα Σενκάκου που τα λένε Ντουιούγιου οι Κινέζοι και που τα διεκδικούν για κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Συνική Θάλασσα και για μια σειρά από άλλα. Αλλά παρόλα τα αυτά δεν μπορεί να αγνοήσει την Κίνα ως, ας πούμε, εξαγωγικό προορισμό. Λοιπόν, οπότε και το λόγος αυτός είναι, νομίζω, που οι Ιαπωνέζοι δεν θέλησαν να ενταχθούν σε αυτό το σχήμα και θέλουν να έχουν μια πιο ανοιχτή πολιτική. Οι Ινδοί, όπως είπες, θα δούμε τι θα κάνουμε, είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή αυτός ο νέος κόσμος ο οποίος βρίσκεται τώρα υπό διαμόρφωση, μόλις έχει ξεκινήσει η περίοδος των μεταγραφών, οπότε το τι θα κάνει η Ινδία, πώς θα λειτουργήσει, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Το σημαντικό όμως, και το έχουμε συζητήσει και εδώ μαζί, είναι ότι η Ινδία, ναι μεν είναι μεγάλος αντίπαλος της Κίνας, πολύ μεγάλος αντίπαλος, δεν μπορεί να ξεχάσει τον πόλεμο του 62 και την ήττα που υπέστη στα Ιμαλάια, δεν μπορεί να ξεχάσει το γεγονός ότι έχουν καταληφθεί περιοχές. Τα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κίνας είναι τα μεγαλύτερα διαφιλονικούμενα σύνορα στον πλανήτη. Δεν μπορεί να ξεχάσει τη στρατηγική σχέση Πεκίνου-Ισλαμαμπάντ, που το Πακιστάν είναι ο μεγάλος της εχθρός, αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να αγνοήσει την κινέζικη οικονομική ισχύ. Υπάρχουν πολλοί και αυξανόμενα γεωοικονομικά συμφέροντα μεταξύ των δύο χωρών. Όπως επίσης δεν μπορεί να γνωρίσει το γεγονός ότι δεν είναι η Κίνα μόνη της πλέον. Είναι σε μια εξαιρετική συνεργατική σχέση, προς ώρας τουλάχιστον. Θα δούμε αν θα βγουν τα ανταγωνιστικά στοιχεία στον αφρό στο μέλλον. Είναι σε μια εξαιρετική συνεργατική σχέση με τη Ρωσία. Και η Ινδία παραδοσιακά είναι μεγάλος σύμμαχος της Ρωσίας. Οπότε η σχέση νέου Δελχή Μόσχας περιορίζει κατά κάποιο τρόπο τις στριβές μεταξύ στις σχέσεις Νέου Δελχή Πεκίνου. Οπότε γίνεται ένα πολύ μεγάλο μαλευράση αυτή τη στιγμή. Και μια που το αναφέραμε και να τελειώσουμε έτσι με αυτό, να μην γίνομαι κουραστικός. Εδώ ακριβώς είναι αυτό το σημείο. Δηλαδή θα ήταν λάθος, είναι το πιο σημαντικό σημείο για μας, θα ήταν λάθος να πούμε ότι εμείς τώρα περιορίζεται ο ρόλος μας κτλ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί επικεντρώνονται στην περιοχή του Ειρηνικού δεν σημαίνει ότι άλλες περιοχές του κόσμου χάνουν την αξία τους. Αντιθέτως, εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ρευστά και ασαφή και αφήνονται περιθώρια πρωτοβουλειών στις τοπικές χώρες, στις χώρες περιοχής, εν πάση περιπτώσει. Οι Τούρκοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά και προσπαθούν να κάνουν εδώ και χρόνια αυτό που έχει επανειλημμένος πει ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Ιφαιστός, να επαναφέρουν τη λογική του δόγματος Νίξον, δηλαδή
τότε οι Αμερικανοί σκεφτόντουσαν να αφήσουν τοποτηρητές σε κάποιες περιοχές του κόσμου να μην έχουν άμεση εμπλοκή. Λέγανε, ας πούμε, για το Ιράν τότε, πριν έρθει η Ισλαμική Επανάσταση. Και αυτό θέλησε με, και σε κάποιο βαθμό να κάνει και η Τουρκία, να λειτουργεί αυτόνομα μεν, αλλά να εξυπηρετεί, να λειτουργεί και ως πράκτορας των αμερικανικών συμφερόντων. Από πλευράς μας, όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει μέσω μιας στενής ελληνοϊνδικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και άλλες χώρες, να λειτουργήσει ως ο ομφάλιος λόρος ώστε να καταφέρει να τραβήξει, όχι να τραβήξει, αλλά να συνδέσει περαιτέρω την Ινδία με τη Δύση, που είναι, όπως είπες πριν, το πολύ πολύ μεγάλο έπαθλο για αυτό το νέο ανταγωνισμό που μόλις ξεκίνησε. Δηλαδή σήμερα είχαμε το πρώτο, χτες μάλλον είχαμε το πρώτο βήμα σε αυτό τον ανταγωνισμό. Και πλέον βέβαια φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει και και ανταγωνισμός μέσα στο δυτικό στρατόπεδο. Το ότι πέταξαν τη Γαλλία απ' έξω από αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά της είχαν απαγορεύσει να δώσει πυρηνική τεχνολογία, τεχνολογία πυρηνικών υποβρυχίων στην Αυστραλία. Και τώρα δίνουν οι ίδιοι. Τις επέβαλαν μετά τα γεγονότα της Κρυμαίας, την ενσωμάτωση Κρυμαίας στο ρωσικό κορμό, τις απαγόρευσαν να πουλήσει τα ελικοπτεροφόρα, τα Μιστράλ, στη Ρωσία που τα είχε παραγγείλει και τα είχε έτοιμα η Ρωσία. Με μεγάλη ζημία οικονομική πάλι για τα ίδια ακριβώς ναυπηγεία που υπέστησαν το χτεσινό το πατατράκ. Όπως αυτό παρεπιπτόντως μου το ανέφερε πριν από λίγο ένας φίλος στο Twitter και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν το θυμόμουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τις επέβαλαν οι Αμερικανοί στους Γάλλους αυτή την ζημιογόνο ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, και για τα γαλλικά γεωπολιτικά αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα, και έρχονται τώρα και τους πετάνε έξω ακριβώς γιατί θεωρούν ότι αυτή η περιοχή πρέπει να καλυφθεί από ένα είδος αγγλοσαξονικού σχήματος και οι Γάλλοι δεν έχουν καμία δουλειά να είναι μέσα σε αυτό. Οπότε ο ενδονατοϊκός ανταγωνισμός αυξάνεται. Υπάρχει ανταγωνισμός και στο ευρασιατικό στρατόπεδο μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και άλλων, αλλά υπάρχει και μέσα στη Δύση. Αυτά προσωρινά, αγαπητέ Ανδρέα, βλέπουμε. Γιώργη. Ανδρέα. Αυτό το αναπάντεχο. Για διαβάσε το με τα μάτια τα δικά σου. Ποιο ήταν το αναπάντεχο? Αυτή την καινούργια συμμαχία. Όχι καινούργια. Συμμαχία στρατοσίων χρόνων είναι. Και αγγλοσάξονες. Ναι, αλλά γιατί θύμωσαν όλοι οι άλλοι μεγάλοι. Και μάλιστα βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και λέει αυτή ήταν πισόπλατη μαχαιριά. Οι χοντρές κουβέντες αυτές. 70 χρόνια δεν τις είχαμε ακούσει. Ποτέ από κανένα. Όταν κάνεις δεκάδες δις άμεσα. Εντάξει. Και κάποια άλλα έμεσα, δεν είναι πισόπλατη μαχαιριά, αλλά και η Ραδία εκεί δεν είναι και άμερη ευθυνών. Δηλαδή αυτό που τους πόνεσε ήταν ότι χάσαν τη δουλειά. Όχι. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι ότι χάσαν τη δουλειά. Τους πόνεσε περισσότερο στο ότι μένουν έξω από αυτό. Υπάρχει. Το πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ότι εδώ υπάρχει μια εσύ είπες ξεκινώντας τη συζήτησή σου για το ΝΑΤΟ. Αλλά αν έχεις προσέξει σε πολλές συζητήσεις μας, όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, εγώ απαντώ πούντο. Ποιο ΝΑΤΟ, παιδιά? Το παλιό τραγούδι που λέγε πούντο, πούντο, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. Για να τα πιάσουμε τα πράγματα από μια σειρά. Το πρόβλημα δεν φαίνεται τώρα. Το πρόβλημα φαίνεται από την περίοδο του Ομπάμα, όταν ο Τραμπ ήταν... ας πούμε, είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του να γίνει πρόεδρος, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι το ΝΑΤΟ θα κάνει πολύ μεγάλες περικοπές δαπανών και δεν προτίθεται σε καμία των περιπτώσεων να πληρώνει η Αμερική για να κάνει το χωροφύλακα της Γερμανίας. Να πληρώνει η Αμερική για να διεισδύει οικονομικά η Γερμανία σε διάφορες πλευρές του πλανήτη. Εάν παρατηρήσετε τι συνέβη
με τη διείσδυση της Γερμανίας τις ελληνικές δαπάνες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια με την διείσδυση της Γερμανίας στην Αυστραλία. Μια διείσδυση η οποία έγινε κατά τα πρότυπα τα ελληνικά και άλλων χωρών, πέσω ενός υπουργού οικονομικών, ο οποίος όλος τυχαίως ήταν Γερμανός. Και όλα έτσι. Αυτό το οποίο επί της ουσίας επιτάχυνε τις εξελίξεις ήταν αργότερα όταν ανέλαβε ο Τραμπ, γιατί δεν ήθελε ο Ομπάμα. Έτσι απλά ο Τραμπ το έκανε λίγο, ας το πούμε, ατσούμπαλα. Το έκανε λίγο χωριάτικα. Όταν είπε στη Μέρκελ ότι ακούστε να δείτε, άμα θέλετε ΝΑΤΟ θα πληρώσετε. Εκεί ήταν το σημείο που έπρεπε να προσέξουμε εδώ στην Ελλάδα, ότι ξεκινούσε η οδική επαναφορά των Αγγλοσαξώνων. Σε σχέση με όλα αυτά που πολύ σωστά ανέφερες για το Brexit, το αν ήταν μια κίνηση, ας το πούμε, καθαρά οικονομικής ή φόβου των λάθρων μεταναστών, ή ήταν μια κίνηση γενικότερη στρατηγικής, όπου είχε μπλοκάρει όλη η συμμαχία, ετοποθετήθη ένας γενικός γραμματέας στο ΝΑΤΟ με μοναδικό κριτήριο ότι η χώρα του αποτελεσθέα στις ταπάνες, στις αμυντικές, στους εξοπλισμούς έγινε πρώτη. Και άλλως δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ να είναι εκεί, ο φιλότροπος Γιάννης Στόλτεμπεργκ. Και στην ουσία το ΝΑΤΟ όχι διχοτομήθηκε, τριχοτομήθηκε. Και από τη στιγμή που τριχοτομήθηκε ήταν βέβαιο ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ανοιχτό και διευρυμένο πεδίο σε πάρα πολλές χώρες να προχωρήσουν τη διείσδυσή τους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά δια της προβολής της στρατιωτικής ισχύως, να προχωρήσουν τη διείσδυσή τους σε αγορές οι οποίες μέχρι τότε ήταν αποκλειστικές πτήσεις αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων. Τώρα, εδώ το θέμα σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά αν καθίσουμε και δούμε τι έχει κάνει η Κίνα στην περιοχή και τι επεκτάσεις έχει κάνει και τι προσβάσεις έχει και στην Αυστραλία αλλά και σε άλλες αγορές της Ασιατικής, θα δούμε ότι η Αμερική έχει δύο επιλογές. Ή να μπορέσει να αντιμετωπίσει στρατηγικά την Κίνα σε οικονομικό επίπεδο, πράγμα που από ό,τι δείχνουν οι μακροοικονομικοί δείκτες και οι προβλέψεις, ως το 2028 η Κίνα θα έχει υπερκεράσει ως οικονομική δύναμη την Αμερική, ή να της κάνει ένα πόλεμο. Ή να δημιουργήσει τόσο ασφυκτικές συνθήκες γύρω από την Κίνα και την ελευθερία δράσης της. Τώρα η Κίνα θα αρχίσει ελεύθερα να δράσει στο Αφγανιστάν. Τώρα η Κίνα θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται μήπως κάπου εδώ κοντά πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι των σπάνιων γεών και των ημιαγωγών. Μήπως κάπου εδώ κοντά θα πρέπει να βάλει ένα φρένο σε αυτή τη διείσδυση που κάνει στις αμερικάνικες πτήσεις. Διότι κακά τα ψέματα η Αμερική όποτε δεν μπορεί να σταματήσει με κάποιο τρόπο οικονομικά μια ας το πούμε στρατηγική ενέργεια, ξεσπάει ένας πόλεμος. Και η συμμαχία αυτή όχι απλά δεν ήταν καινούργια και δεν κατά την προσωπική μου την ταπεινή άποψη και δεν προέκυψε χτες με αυτή την τριμερή παρουσίαση που έκαναν οι τρεις ηγέτες Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Αμερικής, αλλά κυοφορείται από τη δεύτερη τετραετία του Ομπάμα και αποτελεί κεντρικό στρατηγικό άξονα του βαθέως κράτος των ΗΠΑ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τακτική κίνηση ή κίνηση ελιγμού του Μπάιντεν. Όποιος κι αν ήταν στη θέση του Μπάιντεν, αυτό ακριβώς θα έκανε. Τώρα, πού οδηγεί αυτό το πράγμα και το τι σχέση έχει με εμάς. Αυτό οδηγεί σε μία άνευ όρων αναδιάταξη της ίδιας της συμμαχίας. Εάν η ίδια η συμμαχία θέλει να παραμείνει και να υπάρχει, θα πρέπει ή να εκτέσει, να επανέλθει εκεί που ήταν παλιά, δηλαδή αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτων, ζήτω οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή θα δημιουργηθεί μια συμμαχία εντός της συμμαχίας η οποία θα καταργήσει μετά από μια ντουζίνα χρόνια το ίδιο το ΝΑΤΟ και να προκύψει κάτι άλλο. Εμάς αυτό
θα έπρεπε να μας απασχολεί. Γιατί ξεκινήσαμε να το συζητάμε τώρα. Αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί. Ενώ είμαστε το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, που πάντοτε τηρούμε τον όρο της συμμαχίας και δίνουμε το 2,5% του ΑΕΠ μας σε δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν απασχόλησε καθόλου, μα καθόλου, τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση να αναρωτιόμαστε μήπως ήξερε κάποια πράγματα παραπάνω ο Ερντογάν και έκανε κάποιες κινήσεις που τις νομίζαμε εμείς ότι ήταν εξωφρενικές ή τρελές, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως τώρα αρχίζουν κάποιοι να σκέπτονται ότι ο Ερντογάν ίσως έχει ένα κλικ παραπάνω πληροφόρηση από ό,τι έχουμε εμείς. Διότι καταλήγοντας, όλη αυτή η ιστορία, μα όλη αυτή η ιστορία, θα δούμε ότι σχετίζεται τόσο με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού, βλέπε εμβόλια κτλ., σχετίζεται με την ίδια την αντιμετώπιση και το restart, το γενικό reset που λένε κάποιοι ότι θα γίνει, αλλά έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο ήδη. Κάποιοι περιμένουν ότι θα γίνει, το reset έχει γίνει ήδη. Η διαχείριση λοιπόν της οικονομικής κρίσης του κορονοϊού έχει σχέση με αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα βρεθούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Κώστας, στη δυσάρεστη θέση εκ των υστέρων να αναδιοργανώσουμε την εξωτερική μας πολιτική και τις διεθνείς μας σχέσεις, ούτως ώστε να βρούμε με ποιους θα πάμε τελικά. Αφού βέβαια ανακαλύψουμε και ποιες είναι οι πλευρές που παίζουν. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι ακόμα είμαστε την κατάσταση ότι, α παιδιά, ναι τώρα μισό λεπτό, τώρα δεν θα ασχοληθούμε για μια ώρα με τα εμβόλια, αλλά θα ασχοληθούμε με τη γενικότερη κρίση του πλανήτη και τα μαύρα μαντάτα που έρχονται από όλες τις πλευρές. Και ως συνήθως, τελευταία και καταϊδρωμένη, θα καθίσουμε να κάνουμε συσκέψεις, να δούμε πού πάει το πράγμα και ποιος θα ακολουθήσουμε. Η αίσθησή μου ποια είναι, ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε, όπως και το 1939, λανθασμένα το γερμανικό άξονα, και στο τέλος θα θυρθούμε πάλι όπως το 1939 να πάμε έστω τελευταία στιγμή με την πλευρά των νικητών. Αυτή είναι η εντύπωση. Κωνσταντίνε, η επόμενη μέρα τι λέει μετά από αυτή την κίνηση? Γιατί όλοι μιλάνε πλέον για μια όξυνση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με Κίνα. Κολοσσιαίοι στρατοί, τεράστιες δυνατότητες. Κανείς δεν μπορεί ούτε καν να σκεφτεί πιθανότητα συγκρούσε. Γιατί θα ήταν και το τέλος του κόσμου. Ναι, ναι, το ξέρεις, μια που το ανέφερες, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι στα πυρηνικά όπλα και ειδικά στα πυρηνικά όπλα τα μεγάλου βεληνικού, στα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, τα διπυρωτικά πυρηνικά όπλα, υπάρχει όχι απλώς ένα σαφές πλεονέκτημα, υπάρχει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 2.000 όπλα που μπορούν να χτυπήσουν την Κίνα. Η Κίνα, αν δεν κάνω λάθος στον αριθμό, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 60 όπλα. Θα μου πεις τι 60 είναι, 60 πόλεις κατεστραμμένες. Είναι μια, το πυρηνικό δόγμα της Κίνας ήταν παραδοσιακά πολύ μετριοπαθές, γιατί ο μεγάλος αντίπαλος και ο φόβος της για πυρηνικό πόλεμο δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Και δεν θέλανε να αναπτύξουν μεγάλο πυρηνικό μπλοστάσιο, γιατί έτσι θα προκαλούσαν, επί κομμουνισμού μιλάμε τώρα, θα προκαλούσαν το φόβο της Σοβιετικής Ένωσης ότι θα μπορούσε να δεχτεί επίθεση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα. Οπότε ήταν πάρα πολύ πιθανό να προχωρήσει μαζικό προληπτικό πλήγμα. Άλλωστε δύο φορές όταν ξέσπασαν μάχες στον ποταμό Αμούρ το 1968 ή το 69, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, όπως επίσης και στον Σινοβιετναμικό πόλεμο, όταν η Κίνα επετέθηκε στο Βιετνάμ το 1979, υπήρξε μεγάλη κρίση στις σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση και έπεσε και είχε πέσει στο τραπέζι
το ενδεχόμενο μαζικής πυρηνικής επίθεσης από πλευράς Ρωσίας. Οπότε το πυρηνικό δυναμικό της Κίνας είναι μικρό. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι και καλό και κακό. Καλό υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται να εγκλωβιστούμε εύκολα σε μια λογική ισορροπίας του τρόμου όπως είχαμε ζήσει τις φρικαλές μέρες δεκαετίες του 70 και ιδιαίτερα και του 80. Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι της ηλικίας μου και οι μεγαλύτεροι τα θυμούνται αυτά που ζούσαμε κάθε μέρα με τον κίνδυνο του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τουλάχιστον στον ορατό χρονικό ορίζοντα. Από την άλλη, αυτή η ασυμμετρία που υπάρχει στο πυρηνικό οπλοστάσιο και επειδή μπαίνουν και νέου τύπου όπλα στο παιχνίδι, τα λεγόμενα μεταπυρηνικά υπερόπλα, όπως είναι ας πούμε οι αντιπλοϊκοί βαλιστικοί πύραυλοι που απειλούν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα και γενικότερα τα μεγάλα πλοία επιφανείας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να είναι σε αποστάσεις και 3.000 χιλιόμετρα από τις ακτές. Ή αυτά τα hypersonic, τα πολύ ηχητικά ή υπερηχητικά βλήματα που ξεπερνούν σε ταχύτητα, τουλάχιστον είναι 5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα του ήχου για να αναφέρονται ως τέτοια, που έχουν δυνατότητες να χτυπήσουν και πολεμικά πλοία, αλλά και πιθανώς και σε μεγάλες αποστάσεις να λειτουργήσουν και ως υποκατάστατα πυρηνικών, δημιουργείται μια πιο ασαφής εξίσωση για το τι μέλη γενέστε στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών, εάν πάμε όντως σε έναν ψυχρό πόλεμο που θα έχει και ενδεχόμενο πολεμικής αναμέτρησης. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς για να λέμε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται ούτε η Κίνα, σε καμία περίπτωση η Κίνα δεν θέλει κάποια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέλανε κάποια σύγκρουση και δεν έχουν αυτή τη στιγμή και τίποτα να μοιράσουν ιδιαίτερο. Φοβούνται οι Αμερικανοί και το λέμε ότι εγκλωβίζονται σε μια θουκυδίδια παγίδα, αυτή είναι ο όρος της μόδας, δηλαδή πως ο Θουκυδίδης ξεκινάει το ιστορικό του έργο λέγοντας ότι η άνοδος της ισχύως της Αθήνας προκάλεσε το φόβο και την αντίδραση της Σπάρτης. Δηλαδή η άνοδος της Κίνας προκαλεί την αντίδραση των ΗΠΑ. Αλλά άμεσα τουλάχιστον δεν έχουν να μοιράσουν κάτι, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο στοιχείο στη γεωγραφία της ασφάλειας που να είναι πολύ πολύ έθραυστο στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, όπως ήταν το Βερολίνο στα χρόνια του ψυχρού πολέμου ή οι δημοκρατίες της Βαλτικής στη σημερινή εποχή. Έχουμε βέβαια το θέμα της Ταϊβάν. Αλλά η Ταϊβάν δεν είναι κάτι φοβερό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά έχουν, να το πούμε, όχι έχουν αδειάσει, αλλά έχουν τονίσει ότι δεν πρόκειται να προωθούν και είναι η επιλογή των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι η πολιτική της μίας Κίνας. Οπότε όσο υπάρχει πολιτική της μίας Κίνας, δεν πρόκειται να γίνει και κάτι στην Ταϊβάν. Τι εννοώ, σε περίπτωση που πιθανώς κάποιοι από τους ακροατές μας δεν το ξέρουν γιατί λέμε Ταϊβάν, δεν υπάρχει χώρα Ταϊβάν. Η Ταϊβάν, το κανονικό της όνομα είναι Republic of China, Δημοκρατία της Κίνας, και διεκδικεί για τον εαυτό της τον τίτλο της νομίμου κυβέρνησης ολόκληρης της Κίνας. Και αυτό που λέμε Κίνα, δηλαδή της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Είναι το νησί Φορμόζα λεγόταν τότε, που πήγανε τα υπολείμματα των εθνικιστών του Τσάνκαϊσέκ, του Κουόμινταγκ, λοιπόν, όταν χάσανε στον εμφύλιο. Και εκεί πέρα λοιπόν ήταν η έδρα, και για πολλά χρόνια αναγνωρίζονταν από τη διεθνή κοινότητα και από τον ΟΗΕ ως έδρα νομίμου κυβερνήσεως ολοκλήρου της Κίνας. Δεν υπάρχει λοιπόν χώρα Ταϊβάν. Δεν υπάρχει Ταϊβάν στον ΟΗΕ. Θεωρείται ότι είναι μία Κίνα. Λοιπόν, μέχρι τη δεκαετία του 90 υπήρχαν μένα ψημαχίες κτλ. Αλλά μετά σταθεροποιήθηκε το σύστημα και μέχρι στα μέσα της δεκαετίας του 90 δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί στην Ταϊβάν κυβερνούσε το Κουόμινταγκ, οι εθνικιστές, οι οποίοι ήταν της λογικής της ενιαίας Κίνας, από την πλευρά τη δική τους βέβαια, και από την άλλη οι κομμουνιστές Κινέζοι, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, λέγανε και αυτοί ότι παιδιά είστε Κινέζοι κι εσείς, είστε κομμάτι της Μητροπολιτικής Κίνας, κάποια στιγμή όταν ξεπεράσουμε τις προσωρινές πολιτικές μας διαφορές, 100, 200, 5.000 χρόνια, δεν έχει σημασία, θα ξαναενωθούμε. Τότε λοιπόν βγήκε στην εξουσία το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, το Democratic Progressive Party, το οποίο προωθούσε την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Δηλαδή λέει, παιδιά, ναι μεν είμαστε εθνοτικά και πολιτισμικά Κινέζοι, αλλά να κηρύξουμε ανεξαρτησία, και η Σιγκαπούρη είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό Κινέζοι, να γίνουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και να τελειώνει το παραμύθι, να κινηθούμε στο διεθνές σύστημα. Το οποίο ήταν μια φρικαλαία κατάσταση για την Κίνα, γιατί έτσι ακροτηριάζονταν. Και εκεί προέκυψαν απειλές πολέμου κτλ. Επαρενέβη ο 7ος στόλος, υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση.
οι Αμερικανοί κατενόησαν το πόσο εύκολα μπορούσαν να γίνουν τριβές και έκτοτε προωθούν, μάλλον υποστηρίζουν την πολιτική της μίας Κίνας. Δηλαδή αποθαρρύνουν την Ταϊβάν ώστε να προχωρήσει σε ανεξαρτητοποίησή της. Οπότε όσο συμβαίνει κάτι τέτοιο, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δύσκολα θα πάμε σε πολύ μεγάλες τριβές, επικίνδυνες τριβές, σαν αυτές που ζήσαμε, που ζούσαμε κάθε μέρα στα χρόνια του ψυχρού πολέμου ή που ενδέχεται να ξαναζήσουμε εδώ στην Ευρώπη στο σύστημα αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι ανταγωνιστές και ανταγωνιστές, η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους των ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος, είναι στα χέρια των Κινέζων. Υπάρχει μια ανταγωνιστικο-συνεργατική σχέση μεταξύ τους στον χώρο των οικονομικό. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μακρόπνος και κυρίως θα παιχτείς πλέον στον χώρο των τεχνολογιών και της νέας οικονομίας. Γι' αυτό και οι Κινέζοι δίνουν τεράστια έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στα ρομποτικά συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη και θεωρούν ότι σε αυτή την τρέχουσα δεκαετία θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν στον πλανήτη σε αυτό τον τομέα, οπότε μετά να μπορέσουν να βάλουν τους κανόνες του παιχνιδιού στη νέα αυτή οικονομία, στην οικονομία που γεννάει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να το βάλουν αυτοί. Για να κλείσω με αυτό, γιατί είναι και κουραστικό, να σας δώσω να καταλάβετε, μου λέγει μια πολύ φίλη που διδάσκει σε οικονομικό, σε πανεπιστήμιο στο Πεκίνο, ότι μια πόλη έξω από το Πεκίνο, δεν θυμάμαι το όνομά της, δαπανά κάθε χρόνο 4 φορές περισσότερα χρήματα από ότι ολόκληρη η Γερμανία για την τεχνητή νοημοσύνη. Μία πόλη μόνη της. Τέτοιες πόλεις στην Κίνα είναι πάνω από 100. Τα ποσά είναι τρομακτικά. Και το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επίσης δεν έχουν το πρόβλημα, έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα, ακριβώς γιατί είναι κομμουνιστικό κράτος. Κυβερνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει τεράστια πρόσβαση σε δεδομένα και επειδή τα big data, τα μεγάλα δεδομένα είναι το χρυσορυχείο, να το πούμε έτσι, του νέου κύματος πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν και εκεί ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους με τους δυτικούς και όλους τους υπόλοιπους. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος δεν θα είναι μια... Εάν επικεντρωθούμε στο σύστημα Κίνας-ΗΠΑ, δεν θα είναι μια επανάληψη αυτού που ζήσαμε στο παρελθόν. Θα είναι κάτι άλλο. Θα έχει και στρατιωτικό ανταγωνισμό, πιθανώς επικίνδυνο, γιατί επαναλαμβάνω μπαίνουν και νέου τύπου οπλικά συστήματα που δεν ξέρουμε ακόμη τη γεωπολιτική τους δυναμική. Κυρίως όμως θα είναι ένας μακροχρόνιος ανταγωνισμός με πυρήνα το ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει στις νέες τεχνολογίες και στη νέα οικονομία που θα πηγάσει από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ανδρέα, αν με επιτρέπεις ένα λεπτό πάνω σε αυτά που πολύ στοχευμένα είπε ο Κώστας. Για μένα προσωπικά, ξέχασα να πω στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι θεωρώ ότι η κίνηση αυτή των τριών τελικά, αν το ψάξουμε λίγο στο πολύ βάθος, δεν έχει στόχο τον φαινομενικά εχθρό την Κίνα. Διότι, εντάξει, η Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανέκδοτο. Όταν θέλουν να περάσουν κάτι στο Κογκρέσο ή στα όργανα τους, ρωτάνε οι Κόγκρεσμεν μεταξύ τους, τους Κινέζους τους ρωτήσαμε. Διότι είναι τόσο πολύ βαθιά χωμένοι και ελέγχουν μέσω του ένα συστήματος lobbying τόσο πολύ τις αμερικάνικες δομές, που πλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Αμερική. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τη Γερμανία, ο οποίος έχει αυτά τα δύο σε συνδυασμό, έχουν εκτραγηθεί και ετοιμάζεται η πτώση από το βάθρο της πρώτης θέσης που κατέχει η Αμερική όλα αυτά τα χρόνια, συστηματικά. Τώρα, αν δούμε όμως αυτό το οποίο κάνει αυτή η νέα κίνηση, δεν στοχεύει την Κίνα, αλλά τον τελικό αποδέκτη του τεραστίου έργου του μέσου δρόμου, του νέου δρόμου του μεταξιού που έχουμε περιγράψει και εγώ και ο Κώστας και άλλοι καλεσμένοι σου στις εκπομπές σου, που είναι το μεγαλύτερο έργο επενδυτικό που έχει γίνει ποτέ στον πλανήτη. Η μία άκρη είναι η Κίνα και αν παρατηρήσουμε, ξεχνάμε στις αναλύσεις μας να πούμε ότι η άλλη άκρη είναι η Γερμανία. Αυτός είναι ο άξονα που δημιουργείται. Και η νέα κίνηση αυτή
ότι έχει σκοπό την διαραγή του άξονα που πάει να δημιουργηθεί, που θα αναδείξει δύο νέες δυνάμεις που μπορεί να ρίξουν από το βάθρο την Αμερική. Γι' αυτό και η Αμερική συστηματικά από την εποχή του Ομπάμα και μετά την τελευταία διετία ειδικά αρχίζει και φεύγει, τραβάει τα μαξιλαράκια που βοηθούσαν τόσα χρόνια τις περιφερειακές δυνάμεις να αναπτυχθούν. Ποια είναι τα μαξιλαράκια? Η απόσταση στη σιγά σιγά από τη Σαουδική Αραβία. Ποιος περίμενε ότι η φτωχή Ελλάδα θα στέλνει στρατιωτική βοήθεια πρώτης γραμμής με τα Patriot, μια εκστρατευτική μονάδα περιζήτητη στους Σαουδάραβες? Αν το λέγαμε αυτό πριν 5 χρόνια, μας λέγανε ότι είμαστε τρελοί. Και όμως γίνεται. Φεύγουν από εκεί πέρα. Φεύγουν επίσης και από το Αφγανιστάν την ίδια περίοδο. Εγκαταλείπουν τη Λιβύη, εγκαταλείπουν σιγά σιγά, διορθώνουν πάρα πολύ τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σε χώρες όπως η Συρία, όπως το Ιράκ. Εγκαταλείπουν τους Κούρδους, τους συμμάχους τους, με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται. Και εδώ γεννάται το εξής πρόβλημα. Μετά τους Αμερικάνους, ποιος θα έχει την επικυριαρχία και τη στρατιωτική παρουσία σε όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα, και δεν είναι μόνο αυτές, αλλά είναι κι άλλες? Ποιος θα έχει? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να υποκαταστήσει τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποιος που έχει 11 αεροπλανοφόρα κρούσεις? Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να βρίσκεται σε 40 διαφορετικές περιοχές του πλανήτη? Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι από μόνοι τους δημιουργούν μια συνθήκη ανασφάλειας τόσο στους Κινέζους, όσο στους Γερμανούς, όσο και στους Ρώσους, οι οποίοι πρέπει επειγόντως να ξανασκεφτούν πώς θα είναι η καινούργια ζωή στον πλανήτη χωρίς τους Αμερικάνους, ή πώς θα είναι η καινούργια ζωή στον πλανήτη με κάτι που θα έχουν χτίσει οι Αμερικάνοι, πιθανόν με τους Αυστραλούς, και αυτό εξηγεί και την είσοδο των Αυστραλών μέσα, και τους Εγγλέζους, οι οποίοι έχουν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλοι οι άλλοι θα αναπαίξουν. Είναι οι μόνοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι μπορούν να αντικαταστήσουν όλο αυτό το σύστημα που περιγράφει πολύ σωστά ο Κώστας. Και εδώ λοιπόν ξεκινάει, κατά την γνώμη μου, όχι μια περίοδο ψυχρού πολέμου, αλλά μια περίοδο που δεν την έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ, με τα όσα δεδομένα γνωρίζουμε τα τελευταία 200 χρόνια. Και είναι η πιο κρίσιμη περίοδος σε όλη την ιστορία. Για ποιους τώρα? Για τα μεσαία και τα μικρά κράτη όπως είναι η χώρα. Είναι αυτό που λένε ότι τζακώνονται οι ελέφαντες, την πληρώνουν πάντοτε οι γάτες, οι σκύλοι. Εδώ να σου πω κάτι. Όταν έκανα τις εκπομπές στο ραδιόφωνο το χειμώνα, είχα καλέσει και εσένα, είχα καλέσει και τον Κώστα. Και το θυμάμαι σαν χτες. Είχαμε ξεκινήσει με τον Κωνσταντίνο μία συζήτηση. Σάββατο, ήταν ένα πρωί του Σαββάτου. Και είχα βάλει εγώ ένα θέμα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Μήπως, λέω μήπως, σε ένα γενικότερο διαταραγμένο πλαίσιο, διαφορετικό πλαίσιο, οι Τούρκοι έχουν αλλάξει το δόγμα, το επιθετικό τους, κάτω από τα μουστάκια των επιτελών στην Ελλάδα, και μήπως αντί για να περιμένουμε κάποια επίθεση ή κάποια κίνηση από τον Εύρο, από τα νησιά, δούμε κάποια κίνηση στο λιτό χώρο. Και αν θυμάται ο Κώστας, ήταν νομίζω τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου που κάναμε αυτή τη συζήτηση, είχα ρωτήσει τον Κώστα, αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται από την Ελλάδα? Έχουμε λάβει κάποια μέτρα? Το συζητήσαμε περίπου 20 λεπτά από το 31 τέταρτο με τον Κώστα. Και τι είδα? Εχθές είδα τον στρατηγό των Τούρκων σε μια τηλεοπτική εκπομπή που συζητούσε πάνω κάτω αυτά τα οποία συζητάμε και εμείς τώρα. Βγαίνει ο Ερντογάν Καρακούς και λέει ορθά κοφτά αυτό που μάλλον εγώ και ο Κώστας πρώτη είχαμε συζητήσει στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ότι στόχος των χερσαίων μας δυνάμεων είναι η Θεσσαλονίκη. Εχθές έγινε αυτή η συζήτηση, ζωντανή συζήτηση. Ήταν ο Αμπτουλά Χαγάν, ένας ειδικός για την τρομοκρατία. Ήταν ένας καθηγητής, ο Μεσούτ Χακί Κασίν. Ήταν ο Κοσκούν Μπασμπούγ.
Και ήταν και αυτός ο δόκτωρο Ερντογάν Καρακούς, ο οποίος μεταξύ των όλων απίστευτων πραγμάτων που είπε, ανέφερε επί λέξη ότι στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, νταν το καμπανάκι, λιτόχωρο. Να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και επανερχόμεθα μετά και αυτή την εκπληκτική ρίση του εκλεκτού Τούρκου Τσοχανταρέου. Επιστροφή και πάλι, αγαπημένοι μου, στην απόψινή μας κατάθεση. Και πρέπει να ομολογήσω ότι διαβάζοντας ένα προχωρημένο εβραϊκό think tank βγαίνουν προς τα έξω μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Με αυτή την κίνησή της, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαξιούν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους. Ή μάλλον τους λύνουν τα χέρια ώστε ο παραδοσιακός φόβος και εχθρός που ήταν η Ρωσία και στην οποία είχαμε επανειλημμένα εμπάρκο, είχαμε επανειλημμένες επιθετικές πολιτικές, αποκλεισμούς, ακόμα βογκάει η Βόρεια Ελλάδα, η λεγόμενη ροδακινοπαραγωγή από την αδυναμία εξαγωγών στην παραδοσιακή αγορά της Ρωσίας. Το ερωτηματικό είναι, μετά από αυτή την ενέργεια των ΗΠΑ, μια ενέργεια που δεν είναι μόνο απαξία της σημασίας των Ευρωπαίων συμμάχων, αλλά είναι και ένας εμπορικός πόλεμος από τη μία στιγμή στην άλλη. Μήπως θα δούμε μπροστά μας πολύ φιλικότερες και πολύ στενότερες σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τον μπαμπούλα τους, τη Ρωσία, της οποίας η ενέργεια αποτελεί τη βάση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, εκεί που ζήσαμε το περίφημο story Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, όπου με ένα βήξιμο των Αμερικάνων διελήφθη σαν δραπουλόχαρτο η κυβέρνηση Γεραμαλή, εκεί που είχαμε ένα άλλο βήξιμο των Αμερικάνων και ξυλώσαμε τους 400 από την Κύπρο και τους φέραμε στην Κρήτη και τους απολαμβάνουμε εδώ και 25 χρόνια σαν καλωστημένες λαμαρίνες. Εύλογα ρωτάει το εβραϊκό think tank, ποια θα είναι αύριο
η σχέση της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας ακόμα, των Βαλτικών χωρών, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, με τη Ρωσία. Την κάνω την ερώτηση και τους δύο. Ξεκινάμε με τον Κωνσταντίνο. Ναι, Αντρέα, εδώ είναι γεγονός ότι πρέπει κάποια στιγμή να προσδιοριστεί μια λογική σχέση, εγώ δεν λέω φιλική, αλλά λογική σχέση μεταξύ αυτό που αναφέρουμε Δυτική Ευρώπη, που πλέον περιλαμβάνει και την παλιά Κεντρική Ευρώπη, και της Ρωσίας. Υπάρχουν πολλά κοινά συμφέροντα. Βέβαια, μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πέραν από τους Αμερικανούς, που προωθούν δηλαδή πολύ εντόνως τον ανταγωνισμό, υπάρχουν και χώρες μισαλόδοξα και παρανοϊκά ρωσοφοβικές, όπως είναι η Πολωνία, ή είναι οι Δημοκρατίες Βαλτικής. Και πες, εν πάση περιπτώσει, οι Δημοκρατίες της Βαλτικής, που είναι μικροσκοπικές, είναι μέσα κυριολεκτικά με στα σαγόνια της ρωσικής αρκούδας, ας πούμε, έχουν και κάποιο λόγο να φοβούνται. Οι Πολωνοί, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη και τώρα τι θέμα έχουν. Υπάρχει βέβαια ιστορική αντιπαλότητα, αλλά αν αρχίσουμε να μιλάμε για ιστορικές αντιπαλότητες και το αίμα που χύθηκε στην Ευρώπη, τότε πρέπει να πάρουμε όλοι τα μαχαίρια και να σκοτώσουμε ένα στον άλλον. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Μια όμως που τα ανέφερες, να θυμίσουμε ότι και το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες, χαρούμενες πριν από ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά, έβαλαν μέσα στην ατζέντα τους ότι πλέον υπάρχει και κινέζικη απειλή. Γιατί έτσι τους είπαν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, τη στιγμή που τουλάχιστον από στρατιωτικής άποψης, όπως και να ερμηνεύσεις την έννοια στρατιωτική απειλή, βάλε μέσα και υβριδικούς πολέμους, βάλε και ό,τι θες, η Κίνα δεν απειλεί την Ευρώπη. Αντιθέτως, ακριβώς χάρη στην πολύ μεγάλη της οικονομική άνοδο, αποτελεί εξαιρετικά πολύτιμη και μεγάλη αγορά για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, οπότε, αυτές οι χώρες λοιπόν που χαρούμενες, έτσι τους είπαν οι Αμερικανοί, που βλέπουν τη μεγάλη, οι Αμερικανοί πέσουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι όμως δεν έχουν κανένα λόγο να λειτουργήσουν έτσι. Το ΝΑΤΟ δεν έχει κανένα λόγο να στραφεί ενάντια στην Κίνα. Το ΝΑΤΟ, όπως είχε πει ο πρώτος Γενικός Γραμματέας, ο Λόρδος Ισμέ ή ο Βρετανός, η περιβόητη ρίση του, το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί, είχε πει, είχε συμπυκνώσει τα πάντα σε τρεις λέξεις. Το ΝΑΤΟ λοιπόν έχει δημιουργηθεί για να κρατάει τη Γερμανία κάτω, τη Ρωσία έξω και τους Αμερικανούς μέσα. Αυτό δεν αναφέρει πουθενά τίποτε άλλο. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούν να βγαίνουν τώρα οι Ευρωπαίοι και να λένε μας κορόιδεψαν κτλ. Εσύ, αγόρι μου, δεν είχες πει ότι η Κίνα είναι εχθρός? Ωραία. Οι Αμερικανοί λοιπόν, οι οποίοι λειτουργούν στην παγκόσμια σκακέρα και έχουν και θέμα, μεγάλο θέμα, και στο έχουν πει με τη λεγόμενη περιοχή του Ινδοειρηνικού, δημιουργήσαν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα κάνουν κυρίως τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά μαγαζιά, να το πούμε έτσι, αγοραία, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα. Κανονικά. Και οι δύο αυτές χώρες δεν έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα με την Ρωσία. Έχουν, αντιθέτως, το βλέπουμε τώρα και με τους αγωγούς, ο Γιώργος Σανός να θέλει να πει πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό, έχουν συνεργατική σχέση οι Γερμανοί με τους Ρώσους. Επίσης, ως βιομηχανική χώρα θέλει αγορές η Γερμανία. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Από τη στιγμή μάλιστα που οι παλιές συγκρούσεις έχουν περάσει πλέον στο ιστορικό περιθώριο. Αντιθέτως, εάν πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, διευρυμένο ψυχρό πόλεμο, που και ξαναμπήκε το ενδεχόμενο της σύγκρουσης της στρατιωτικής, τότε τόσο η Γαλλία όσο η Γερμανία θα έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, είμαστε τώρα μετά από 31 χρόνια που τελείωσε, 30 χρόνια που τελείωσε, ή τουλάχιστον νομίσαμε ότι τελείωσε ο πυρηνικός εφιάλτης, να τον ξαναπαναφέρουμε. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Στο παρελθόν υπήρχαν δύο
αντίπαλα οικονομικοπολιτικά συστήματα και μια αυτοκρατορία. Τώρα η Ρωσία δεν είναι αυτοκρατορία, είναι μια μεγάλη χώρα μεν, πολύ ισχυρή χώρα μεν, που θέλει την ισχύα της ουσιαστικά. Δεν έχει καμία διάθεση να επεκταθεί προς στρατιωτικά προς καμία κατεύθυνση και χρειάζεται την Ευρώπη, όπως και η Ευρώπη χρειάζεται την Ρωσία. Δεν βλέπω το λόγο, δηλαδή, για ποιο λόγο, το λόγο για να εγκλωβιστούμε ξανά σε ένα τέτοιο ψυχρό πόλεμο, πολύ πιο επικίνδυνο από ότι ήταν στο παρελθόν, ακριβώς γιατί μπαίνουν και νέου τύπου στρατιωτικές τεχνολογίες κλπ. Οπότε ευελπιστώ να επικρατήσει η λογική στα δύο αυτά μεγάλα τα ευρωπαϊκά μαγαζιά και να προωθήσουν ερήμην των επιλογών των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που είτε έχουν λόγους είτε λόγω ιδεολειψιών φοβούνται υπερβολικά και μισούν τη Ρωσία και να προχωρήσουμε σε μια ευρωρωσική προσέγγιση. Όχι να γίνουν φίλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρξει ένα μόντους βιβέντι. Και τι θα γίνει και με την Κίνα, βέβαια. Η Γερμανία μέχρι τώρα έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Κίνα και δεν έχει απλώς εξαιρετικές. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της οικονομίας της. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Γερμανίας κατευθύνεται προς την Κίνα. Εάν για κάποιο λόγο η Κίνα της κόψει τις εξαγωγές, θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη, η Κίνα δεν είναι μόνο αγορά όμως. Η Κίνα εξελίσσεται σε έναν πολύ επικίνδυνο ανταγωνιστή. Με το πρόγραμμα που έχει η Κίνα, το Made in China 2025, που θέλει φιλοδοξεί να γίνει βιομηχανικός παραγωγός πρώτης γραμμής και να ανταγωνιστεί τη Γερμανία σε τομείς που η Γερμανία τους θεωρεί μονοπόλιό της, όπως είναι οι εργαλειομηχανές, οι εργοστάσια, τότε η Γερμανία θα βρεθεί ενώπιον μεγάλων εκπλήξεων. Δηλαδή υπάρχει ένα ιδιόρυθμο καθεστώς στην Ευρασία αυτή τη στιγμή, όπου οι περισσότερες χώρες, οι μεγάλες χώρες, έχουν μείγμα συνεργατικών και ανταγωνιστικών σχέσεων και δεν ξέρουμε που θα κάτσει η μπήλια στο μέλλον. Και για να κλείσω και με αυτό, ένας από αυτούς τους λόγους, ένας από τους λόγους που η Γερμανία ενισχύει τη σχέση της με την Τουρκία και θέλει μέσω της Τουρκίας να αποκτήσει προνομιακές προσβάσεις στην Κεντρική Ασία αλλά και σε άλλες χώρες όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία κτλ. Είναι ακριβώς αυτός, ότι να έχει ένα πάτημα και να έχει μελλοντικές αγορές σε περίπτωση που η Κίνα μεταβληθεί από πελάτης, μεταβληθεί κυρίως σε βιομηχανικό ανταγωνιστή. Αυτά, Γιώργο μου. Αυτά, Ανδρέα μου, μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και επανερχόμεθα αμέσως. Επιστροφή και πάλι στην εκπομπή μας, γιατί μου θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σου άποψη, προσθέτοντας μονάχα ότι προσωπικά έχω την αίσθηση ότι οι κινήσεις αυτές των ΗΠΑ, οι τελευταίες κινήσεις, απεγκλωβίζουν για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα απ' όλα στο κομμάτι που αφορά τον Ευρωστρατό και δεύτερον στο κομμάτι που αφορά ελεύθερες πλέον σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Σ' ακούω. Ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι ελεύθερες σχέσεις όταν όλες και οι τρεις γενιές τελευταίες των διπλωματών, των πολιτικών, των οικονομικών παραγόντων που έχουν βγάλει έχουν ζήσει και έχουν εκπαιδευτεί υπό το πρίσμα ότι ο εχθρός της Ευρώπης είναι η Ρωσία. Εξού και οι κυρώσεις που έχουμε επιβάλει. Μια φορά και έναν καιρό είχαμε τον κομμουνισμό. Τώρα ναι. Πήγε περίπατο ο κομμουνισμός. Τώρα εδώ πρέπει να το πάζλ αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ σύντομη. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς να προσαρμοζόμαστε στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτό που ίσως να βολεύει κάποιους, οι μονολυθικές αυτές πολιτικές που λέγανε. Η Ελλάς με την Γαλλία ήταν σήμερα. Ότι η Αμερική με τον Καναδά είναι σήμερα. Ή ότι η Αμερική με την Γερμανία είναι σήμερα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω κάποια στιγμή. Ναι. Στο μυαλό μου κάθεται μία φράση του Ντεγκόλ. Ναι. Και την είπε στο πρόσωπο των Αμερικανών. Εάν θέλει η Ευρώπη να λειτουργήσει σαν υπερδύναμη, πρέπει η Ευρώπη, είχε πει μια πολύ σκληρή λέξη, να ενσωματωθεί με τη Ρωσία. Και έγινε, μετά από ένα χρόνο, κάηκε το Παρίσι, είχαμε τον Μάη του 69, που ψαχνόμαστε όλοι πώς φούντωσε, βρέθηκε και ξεσηκώθηκαν από το πουθενά και το τίποτα. Σ' ακούω. Ανδρέα μου, το μοναδικό κοινό σημείο που υπάρχει τα τελευταία 150 χρόνια, όπου υπάρχουν πηγές και μπορούμε να ανατρέξουμε και να αποκτήσουμε σωστά και σοβαρά δεδομένα, είναι και ενώνει φυσικά ιστορικά όλη την ιστορία όλων των κρατών, όλου του πλανήτη. Είναι ένα και μοναδικό. Είναι η ενέργεια. Οι πόλεμοι δεν έγιναν ποτέ για τα χρηματιστήρια. Οι πόλεμοι δεν έγιναν ποτέ για την υγεία, για τα νοσοκομεία. Οι πόλεμοι δεν έγιναν ποτέ για το θέατρο, για τον πολιτισμό. Οι πόλεμοι έγιναν για την ενέργεια. Όποια και αν ήταν αυτή η ενέργεια. Όποιον πόλεμο και αν πάρετε, παγκόσμιο, περιφερειακό ή κατά τόπους διενέξεις, θα δείτε ότι στο βάθος η αιτία, η πραγματική αιτία, απαλλαγμένη από αφορμές και από πολιτικές, είναι η ενέργεια. Δυστυχώς τώρα έχουμε εισέλθει ήδη σε μια περίοδο σκληρών αναταράξεων, όπου όλα αυτά τα οποία ζούμε, ακόμα και η κρίση του κορονοϊού, έχουν αιτία το βάθος την ενέργεια. Αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί με επιτυχία το νέο καθεστώς την ενέργεια, θα είναι και το νέο αφεντικό, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Ανεξάρτητα αν είναι πράσινος και πιστεύει τις ήπιες μορφές ενέργειας, ανεξάρτητα αν είναι πετρελαιάς και πιστεύει τη διατήρηση του καθεστώτος που έχουν αστράκουν, ανεξάρτητα αν είναι κάποιος πιο μοντέρνος και πιο σύγχρονος και σκέφτεται ότι υπάρχουν και άλλες μορφές που μπορούν να δώσουν ενέργεια στον πλανήτη. Όποιος κι αν είναι, ό,τι τη μυαλάκα κουβαλάει, πρέπει για να συνεχίσει να παίζει στο παιχνίδι να έχει τη διαχείριση της ενέργειας. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του πλανήτη σε υδρογονάνθρακες, ας πούμε, διότι εισάγει το 14% το πετρελαίο και το φυσικό αέριο που καταναλώνει όλος ο κόσμος μαζί. Μιλάμε τώρα για κάπου κοντρικά, σας λέω τα νούμερα, δεν τα έχω μπροστά μου, κάπου στα 13,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα καταναλώνει η Κίνα, την ημέρα, αλλά όμως δεν είναι παραγωγός. Ενώ η Αμερική, σήμερα που μιλάμε, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υδρογονανθράκων, πετρελαίου, στον κόσμο. Από τρίτη που ήταν. Τώρα, αυτά, αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι πράγματι διανύουμε τη δεύτερη φάση του transition, δηλαδή της μετάβασης, όπου φαίνεται ότι κάποιοι έχουν κερδίσει το πράσινο το παιχνίδι, σαν να φαίνεται, αλλά δεν το έχουν κερδίσει. Είναι η δεύτερη πίστα του παιχνιδιού, η οποία αναγκαστικά φεύγουμε από τη διαχείριση με παραδοσιακές μεθόδους των υδρογονανθράκων και πάμε σε μια άλλη εποχή, η οποία η ενέργεια δεν είναι αυτό που είχαμε μέσα στο μυαλό μας μέχρι στιγμής, το αναλογικό πετρέλαιο, ο τρόπος, μάλλον να το πω
πιο σωστά, ο αναλογικός τρόπος εξόρυξης του πετρελαίου. Η ψηφιοποίηση της εποχής μας έχει φέρει πολύ μεγάλη ανατροπή. Οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται στον κόσμο αυτή τη στιγμή έχουν φέρει την μεγάλη ανατροπή. Και πλέον γίνεται μια μετάβαση σε όλα. Δεν έχουμε μόνο τη μετάβαση από τον κινητήρα στις μπαταρίες. Δεν έχουμε μόνο τη μετάβαση από το χρήμα, το αναλογικό, το ψηφιακό το χρήμα. Δεν έχουμε μόνο τη μετάβαση σε ήπιες μορφές ενέργεια. Η μετάβαση είναι παντού. Τώρα, αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των εντάσεων. Όμως, αυτό που ξεκίνησα να λέω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει επιτέλους εδώ σε αυτή τη χώρα για να καταρθώσουμε να ερμηνεύσουμε το διεθνές γίγνεσθε. Να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία. Ας πάρτε την Ρωσία με την Κίνα. Εδώ λοιπόν, αν θα ακούσουμε ελληνικές αναλύσεις, θα δούμε ότι πρόκειται περί δύο λαμπρών συμμάχων, οι οποίες άλλοι λένε ότι προσκάπτουν το διεθνές γίγνεσθε, άλλοι λένε τα δικά τους. Όμως, για σταθείτε, είναι παντού η Ρωσία με την Κίνα σύμμαχη ή κάπου είναι σύμμαχη, αλλά σε κάποια άλλα μέρη σφάζουν. Δεύτερο παράδειγμα. Η ΗΠΑ είναι παντού, ας το πούμε έτσι, σύμμαχη με τη Μεγάλη Βρετανία ή σε κάποια σημεία του πλανήτη σφάζονται. Η Γαλλία είναι παντού, να πάμε στην άλλη την πλευρά, είναι παντού εχθρός με την Τουρκία ή σε κάποια σημεία είναι πολύ φύλλα προσκύμενες και πολύ, πολύ, πολύ φιλικά επίπεδα. Το Ισραήλ, με αυτή την πολιτική που αναπτύχθηκε ειδικά από την Νετανιάχου και συνεχίζεται μέχρι τώρα, είναι στα μαχαίρια με την Τουρκία, και αν είναι στα μαχαίρια, γιατί το εμπορικό του ιστοζύγιο εξακολουθεί και αυξάνεται όλα τα χρόνια αυτά που είναι στα μαχαίρια. Τι σημαίνει? Κάπου είναι και φίλοι. Έχει τελειώσει προπολού η μονολυθική εθνική σχέση των κρατών. Δεν είναι τα κράτη φίλοι σε όλα, όπως ήταν παλιά παραδοσιακά που γνωρίζαμε. Τέλος αυτό το πράγμα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη παρεμβατικότητα των ισχυρών, πανίσχυρων πολυεθνικών ή κονσόρτσιουμ εταιριών, οι οποίες στην ίδια χώρα που μιλάμε έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Τρανό παράδειγμα αυτής της αλλαγής είναι η Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία τεράστια αντικρουόμενα συμφέροντα. Δυόμιση μπορώ να πω, το τρίτο φτιάχνεται τώρα. Έστω λοιπόν ας πούμε ότι είναι τρία. Δύο μεγάλα και ένα μικρό. Τα λάθη τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις οφείλονται εμπολείς, και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε, στα αντικρουόμενα συμφέροντα αυτών των τριών ομάδων. Η οποία μια ομάδα βλέπει φιλικά, πολύ φιλικά, το στρατάρχη Χαφτάρ στη Λιβύη, η άλλη ομάδα τον βλέπει εχθρικά και βλέπει από την εποχή του Σάρατ ότι εκεί πρέπει να πάμε και εκεί είναι το μέλλον. Γιατί δεν γυρίζουμε να πούμε την πάσα αλήθεια στον κόσμο και αρχίζουμε και λέμε αυτό με την Τουρκία? Μάλιστα, με την Τουρκία είμαστε εχθροί από ό,τι λέμε. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι εχθροί, αλλά μια χαρά εξυπηρετήσαμε τον Ερντογάν όποτε είχε πρόβλημα ο Ερντογάν. Και μια χαρά τον εξυπηρετούμε τώρα που του δίνουμε το απόλυτο δώρο του πολιτικού χρόνου που χρειάζεται για να μην αφανιστεί και πολιτικά αλλά και βιολογικά. Να το αναλύσουμε, αναλύσουμε λίγο το γιατί του δώσαμε ανάσα ζωής όταν τον στριμώχνανε όλοι. Γιατί απλά σε αυτή είναι η εξήγηση. Γιατί η κρατεά πολιτική ελίτ, αυτή δηλαδή που στην παρούσα δεκαετία διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας τους και έχει πολύ μεγαλύτερη παρεμβατικότητα παντού, πιστεύει ότι ο Ερντογάν είναι ό,τι καλύτερο έχει η Τουρκία αναφορικά με τα συμφέροντά του. Απλά είναι τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα? Δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν έχουμε ούτε 1980. Για αυτό την ώρα που το γυρίχανε οι Γάλλοι, την ώρα που οι Αμερικάνοι παίρνουν αποστάσεις, την ώρα που τον έχουν οι Αραβικές χώρες ή η Αίγυπτος στο έξω από εδώ, εμείς ανοίγουμε συζητήσεις,
κάνουμε συναντήσεις, πάμε στην Άγκυρα, έρχεται εδώ. Με συγχωρείς που γελάω. Ο υπουργός των εξωτερικών του. Και ξαφνικά εκεί που φαίνεται ότι είναι ο απομονωμένος, από την απομόνωση το βγάζουμε τα λεβεντόπεδα εμείς. Σωστό. Σαφέστατα, διότι να σου πω κάτι. Τώρα ξεκινάει μια συζήτηση, τώρα αυτούς τους μήνες, τελευταίους μήνες. Ω, το Ισραήλ και τι θα κάνουμε και μπορεί να μας προδώσει και αρχίζει συνομιλίες με την Τουρκία. Α, η Αίγυπτος κάνει κρυφές συνομιλίες με την Τουρκία και τι πράγματα είναι αυτά, προδίδει τη συμμαχία μας. Άλλες αναλύσεις τώρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα μας πουλήσουν, θα πάνε με την Τουρκία. Για σταθεί. Όλοι αυτοί, όσοι είναι, Σαουδάραβες, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αιγύπτιοι, Ισραηλινοί, ο Λίβανος, γιατί να μην συζητάμε με την Τουρκία από τη στιγμή που ο πρώτος που ξέπλυνε τον Ερντογάν από την απομόνωση και του δώσε Όσκαρ πολιτικής και τον έκανε ισότιμο συνομιλητή του για την Ελλάδα. Για πάμε λίγο και στη θέση των Αιγυπτίων, να πάμε στη θέση του Σίση. Του άρεσε του Σίση που ξαφνικά η Ελλάδα σηκώθηκε με την κυρία Σουρανή και άλλους και κάνανε μυστικές συνομιλίες, οι οποίες γίνανε δευτέρω επίπεδου συνομιλίες μεταξύ υπουργών εξωτερικών και ξαφνικά γίνανε και ανωτάτου επίπεδου συνομιλίες μεταξύ πρωθυπουργών. Πώς του φάνηκε του Σίση, εσείς τι λέτε δηλαδή? Και γιατί να μην σκέφτηκε ο Σίση, μα αφού το κάνει η Ελλάδα, γιατί να μην το κάνω κι εγώ? Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Υπάρχει, αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον κάποιοι επιχειρηματίες έχουν σαφέστατα, έχουν συμφέροντα με την Τουρκία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει σ' όλη και καλά να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι μια εφαρμοσμένη στρατηγική, όχι πολιτική, στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Οριζοντίως και καθέτος σε όλα τα επίπεδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Όταν το κάνει αυτό σε εμάς η Τουρκία ή άλλες χώρες στην Τουρκία ή η Τουρκία σε κάποιες άλλες χώρες, εμείς γιατί χαθόμαστε με απάθεια και δεχόμαστε κάθε καπρίτσιο της Τουρκίας? Να πούμε λοιπόν την αλήθεια. Γιατί κάποια οικονομικά συμφέροντα μιας ελίτ της Ελλάδας συμβαδίζουν με τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας του Ερντογάν. Όχι της Τουρκίας, της οικογένειας του Ερντογάν και πιθανόν και της οικογένειας του Αλίγη. Ναι, αλλά δεν μπορούμε 11 εκατομμύρια Έλληνες μέσα και 10 εκατομμύρια Έλληνες έξω, 20 και πλάσια εκατομμύρια, να τρέχουμε εξωπίσω από 20 οικογένειες οι οποίες έχουν συμφέροντα κοινά με τον Ερντογάν. Να πάνε να τα βρούνε. Τι δουλειά έχει η εφαρμοσμένη στρατηγική μιας χώρας με τα συμφέροντα 5, 10, 50 οικογενειών? Αυτές καλά κάνουν και τα έχουν. Δεν είπαμε τίποτα. Ας κάτσουμε εκεί. Έχουν τα συμφέροντα. Η χώρα γιατί να τρέχει εξωπίσω? Γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή ρισκάρει ένα ενεργειακό κατήφορο, ένα ενεργειακό δράμα, ενώ είχε επιλογές? Και γιατί η χώρα να ακολουθήσει την δραματική κατάσταση που έχει ξεσπάσει στην αγορά ενέργειας και την πληρώνουν τώρα αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία? Και γιατί η χώρα να είναι εγκλωβισμένη εδώ και 23 χρόνια από τον καιρό του Σιμίτη και Σιμωμίτη σε μία πάγια τακτική, την οποία ο ίδιος ο Βαλινάκης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, γυρνάει και μας λέει ότι υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις. Να στα πω απλά τα πράγματα με νούμερα για να τα καταλάβει ο κόσμος. Πόσο απλά μπορεί να ξεκινήσει να λύνεται επιτέλους ένα-ένα η Ελλάδα? Δεν έχει πολλά προβλήματα όπως έχουν άλλα. 5 προβλήματα. Τα οποία όμως δεν επιχειρούμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, θα σου πω το σοβαρότερο που θα αντιμετωπίσουμε τώρα από εδώ και στο εξής και θα το δούμε μπροστά μας. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει από πέρυσι πώς θα εξελιχθεί, από πέρυσι τον Μάιο συζητάγαμε, πώς θα εξελιχθεί το κύμα φτώχειας, οι ελλείψεις, τόσο στην παγκόσμια οικονομία,
και πώς θα έρθουν στην Ελλάδα, με ποια μορφή θα έρθουν στην Ελλάδα. Όλα τα είπαμε. Και ξέρω καλά ότι αυτοί που έπρεπε να τα ακούν, τα ακούγαν. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να συζητήσουμε. Ίσως θα χρειαστεί να το κάνουμε κάποια άλλη εκπομπή. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που έρχεται μπροστά, το φάσμα το τρομακτικό, είναι η κρίση στην ενέργεια. Όποτε ο πλανήτης είχε ενεργειακή κρίση, είχαν παγκόσμιους πολέμους. Ή πολύ μεγάλους πολέμους. Εδώ λοιπόν όμως, πριν φτάσουμε εκεί, γιατί αυτό μπορεί να μην γίνει και ποτέ, μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Αυτό που θα δούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι υπέρογκα ποσά στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μέσα σε όλα τα άλλα. 7 εταιρείες κλείσανε στην Αγγλία πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε 7 μέρες, τις τελευταίες. Τι πιστεύετε, ότι δεν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα αυτό, με όλα αυτά τα λάθη που κάνουμε? Ενώ στην Αγγλία για να λύσεις το ενεργειακό είναι όντως σοβαρό, είναι πολύ σύνθετη πράξη. Στην Ελλάδα είναι απλά τα πράγματα. Και εμείς χρειαζόμαστε 60.000 γιγαβατόρες το χρόνο. Επαναλαμβάνω, θέλουμε σαν χώρα 60.000 γιγαβατόρες. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Για να εξυπηρετούμε κάποιους, η γιγαβατόρα μας κοστίζει τώρα με σημερινά δεδομένα του 2020, ας πούμε, τέλη του 20, 100.000 ευρώ. Τόσο κοστίζει. Μιλάω για τη ΔΕΗ, έτσι. Κοστίζει η γιγαβατόρα 100.000 ευρώ. Κάντε το πολλαπλασιασμό με 60.000 γιγαβατόρες να δείτε τι κόστος έχουμε ετήσιος για τη ΔΕΗ. Τους καταναλωτές όμως, αναλόγως αν πρόκειται για ιδιώτες, για βιομηχάνους, για βιομηχανικές γιγαβατόρες, για αστικές γιγαβατόρες, έχουμε από 160.000 ευρώ, 170.000 ευρώ και 180.000 ευρώ η εμπορική αξία της γιγαβατόρας. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει σκεφτεί τώρα με το μείγμα αυτό που κάνουμε, το οποίο το χαρακτηρίζω λανθασμένο μείγμα. Έχει καθίσει ποτέ κανένα στην Ελλάδα να πει, παιδιά, εκτός από αυτά τα σχέδια που μας κοστίζει 100.000 ευρώ η γιγαβατόρα, μπορώ να βρω έναν τρόπο να μειώσω δραματικά τη γιγαβατόρα, ούτως ώστε και τους ανθρώπους να ηρεμήσω από τα υπέρογκα τιμολόγια που τους έχουμε τρελάνει, όλους μας, όλοι μας έχουμε τρελάνει. Εμείς είμαστε άνθρωποι που πληρώνουμε ρεύματα, λογαριασμούς. Μπορώ να βρω έναν τρόπο να παρέχω πάνθινο ρεύμα στην Ελλάδα? Η απάντησή τους είναι όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να δώσω άνθηση στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και γενικώς στην οικονομία με φθηνό ρεύμα? Η απάντησή τους είναι όχι, δεν μπορώ. Είναι έτσι θέμα. Μπορείς από τα 100.000 ευρώ που κοστίζει μία γιγαβατόρα για την Ελλάδα να πας στα 10.000 ευρώ γιγαβατόρα. Μιλάμε για τρομακτική διαφορά. Είναι έτσι, δεν είναι? 60.000 γιγαβατόρες με 10.000 ευρώ το χρόνο, κάντε τον πολλαπλασιασμό, 60.000 γιγαβατόρες με 100.000 ευρώ για τη ΔΕΗ. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, Ανδρέα? Η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου. Αλλά τώρα σηκώθηκε τριχακάγγελο. Πυρηνικό εργοστάσιο. Τι είναι τότε που λες? Ναι, είναι ταμπού. Όλη η αριστερά πλημμένη και ξεπλημμένη στην καρδιά της Αθήνας. Απαγορεύεται. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε στην καρδιά της Αθήνας. Έχουμε ωραιότατες περιοχές που, ναι, μεν η Ελλάδα είναι μια σεισμογενή χώρα προς τα κάτω, αλλά έχουμε άλλες περιοχές που δεν έχει κάνει ποτέ τον ποτό σεισμό. Από τις ασφαλέστερες στον κόσμο. Οι Τούρκοι κάνουν στο Ακουγιού πάνω στη σεισμογενή πλάκα, είναι στη δεύτερη μηχανή, βάζουν και την τρίτη και ξεκινάνε το 2023 παροχή πάμφθινου ρεύματος μέσω του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου, θα ακολουθήσουν άλλα δύο, και εμείς φοβόμαστε να το συζητήσουμε τη στιγμή που, πρόσεξε, η κατασπαλιά για να κάνεις πυρηνικό εργοστάσιο έπρεπε να ήσουν, να, τι να σου πω δηλαδή, και να πιο εύκολα έφτερνες πύραυλο στο φεγγάρι παρά να κάνεις πυρηνικό εργοστάσιο. Τώρα με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και την παροχή των μηχανών των συγκεκριμένων, μπορείς να βρεις κύριους μύριους τρόπους. Και να σου δώσω μια λύση που θα βγάλει από τη δυσκολία την παρούσα κυβέρνηση, θα τη βγάλει από τη δυσκολία, γιατί τώρα με τα Ραφάλ πρέπει να πάρουμε κάτι από τους Αμερικάνους. Δεν μπορούμε να μην πάρουμε κάτι, και πιθανόν αυτό το κάτι που θα πάρουμε να μην μας κάνει. Επειδή το βλέπω το έργο να έρχεται, γιατί δεν πάνε στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια, και να σου πούνε, για Ελλάδα εδώ. Οι Τούρκοι και η Ρωσία.
εμείς, ανεξάρτητα θα κάνουμε τις φρεγάτες, για ελάτε να συζητήσουμε για την ίδρυση σε ασφαλή περιοχή ενός πυρηνικού εργοστασίου που θα μας δώσει 10 φορές φτηνότερο ρεύμα για τους Έλληνες που χυμάζουν. Γιατί να είναι ταμπού? Γιατί να είναι ταμπού? Και εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει οι ίδιοι που παίρνουν όλες τις δουλειές να πάρουν και αυτή τη δουλειά, ας την πάρουν και αυτοί. Κανέναν δεν νοιάζει στην Ελλάδα ποιος θα πάρει τη δουλειά. Αυτό που νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να μην αφανιστεί η χώρα ενεργειακά. Και το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι να καταρρύψουμε τα ταμπού και να πάμε στην φθηνότερη και ασφαλέστερη μέθοδο παραγωγής ρεύματος. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν τον έχουν ενημερώσει ότι πρώτο στη λίστα των θανάτων, πρώτη στη λίστα των θανάτων ανά εκατομμύριο ανθρώπων είναι οι θάνατοι που προέρχονται από πετρέλαιο, μετά ακολουθούν το, πώς το λένε, το ολιγνίτης, μετά ακολουθούν όλα τα άλλα και τελευταίο στη λίστα θανάτων είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Είναι το πιο ασφαλές. Πολύ πιο ασφαλές. Και με νέες τεχνολογίες καμία σχέση με τις παλιές. Και θέλω να σας πω και κάτι. Είμαστε τόσο εξαρτώμενοι από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται μόνο το προσωπικό τους όφελος, που δεν γυρίζουμε να δούμε ότι εδώ και 2 χρόνια, θέλετε να σας πω, μια χώρα που κάνει ενέργειες και θα αποκτήσει μάλλον πριν από εμάς πυρηνικό εργοστάσιο, η Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Ναι, πιστεύω ότι μάλλον θα ζήσουμε την τραγικότατη κατάσταση, η Αλβανία να χτίσει, να σηκώσει πυρηνικό εργοστάσιο και εμείς να ψωνίζουμε ρεύμα από πυρηνικό εργοστάσιο στην Αλβανία. Η Βουλγαρία είχε από παλιά το Κοσλοντούι, το κλείσε γιατί ήταν πανάρχιο και επικίνδυνο, και τώρα στα σύνορα με τη Ρουμανία κάνει νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Η Ρουμανία έχει 2. Χώρες πολύ μικρές, οι πάνω από τις μισές χώρες της Ευρώπης έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, όπου προείσταται ο Τούρκος που επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει 3 εργοστάσια, 1 στη σεισμογενή πλάκα, θεωρεί ότι η πιο πράσινη μορφή ενέργειας είναι η πυρηνική ενέργεια. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, μόλις πει τη λέξη πυρηνική, σηκώνονται όλοι και φεύγουν. Ξέρεις κάτι, Γιώργη, η λέξη πυρηνική ενέργεια σημαίνει μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 60-70%. Όχι. Όχι, Ανδρέα. Όχι. Η λέξη πυρηνική ενέργεια σημαίνει φθηνό ρεύμα και ασφάλεια, αλλά δεν μπορείς να δώσεις ρεύμα από ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως να μπορέσεις να το εισάγεις, να βρεις σε εξωτερικό. Αλλά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ουδέποτε για τα επόμενα 50 χρόνια θα φύγουν από το μείγμα, όχι 1, 5 πυρηνικά εργοστάσια να φύγουν. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Διότι έτσι είναι και έτσι θα συνεχίσει να είναι για τουλάχιστον μισό αιώνα. Πέραν όμως αυτού του θέματος, είναι κρίμα να βάζουμε σε ένα ρίσκο τη χώρα και να μην έχουμε ειδικά σε περιόδους εχμής, έναν τρόπο να παρέχουμε στον κόσμο αδιάλειπτα ρεύμα. Δηλαδή, αν έχουμε μόνο ανεμογεννή τρισκή ηλιακά, με συγχωρείς πολύ, όταν έχει συννεφιά και όταν δεν έχει αέρα, τι θα δίνουμε στον κόσμο αντί για ρεύμα? Πέστε μου, τι θα δίνουμε? Οι λιγνίτες μπορεί να είναι αυτό που λέμε, αλλά έβγαλαν πεντακάθαρη την Ελλάδα 50 χρόνια. Γιατί είχε συνέχεια ρεύμα, είναι αδιάλειπτο. Οι ΑΠΕ δεν σου παρέχουν αδιάλειπτο ρεύμα. Είναι καλό, πολύ καλό, πρέπει να γίνει, αλλά η χώρα για να ξεφύγει από την ενεργειακή κρίση πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια και ενεργειακή ελευθερία και να μην είναι δεσμευμένη στους Τούρκους, στους Αζέρους και στους Ρώσους.
Διότι αν γίνει μια στραβή και έχουμε πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση ή αν έχουμε ένα πόλεμο, τι θα πούμε, ξέρετε παιδιά, καθίστε ένα μήνα στο σκοτάδι. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν μπορεί να έχει πυρηνικούς στόχους η Αλβανία και να μην έχει η Ελλάδα, γιατί δεν θέλουν κάποιοι να το συζητήσουμε. Πρέπει να αλλάξει το μείγμα ενεργειακής πολιτικής. Και εκεί που θέλω να καταλήξω, αν θέλουμε να τη βγάλουμε καθαρή και σε τρία χρόνια να είμαστε εδώ και να συζητάμε, να υπάρχουμε ως εταιρείες, ως φυσικά πρόσωπα ή οτιδήποτε, και να μην έχουμε υποστεί ένα κράχ τραγικό τώρα που το φυσικό αέριο πήγε από 1,5 δολάριο πέρυσι τέτοια εποχή, έχει πάει 5,5, και προβλέπω στο σημερινό μου άρθρο ότι αν έχουμε βαρύ χειμώνα θα πάει 10. 200% αύξηση του φυσικού αερίου. Τι λες, μωρέ. Αυτό το γράφω σήμερα, τι λέω. Το φυσικό αέριο, το οποίο πριν από ένα χρόνο η τιμή του ποια ήτανε? 1,5. 1,5. 1,5 δολάριο, ναι. Εμείς από την πλευρά μας το φυσικό αέριο το έχουμε βγάλει από τους στόχους μας. Ούτε πρόθεση έχουμε να το βγάλουμε, ούτε πρόθεση έχουμε να το ακουμπήσουμε. Έρχεται ενεργειακή καταιγίδα. Οι ενεργειακές καταιγίδες σε καταστάσεις τέτοιες οδηγούν σε ακραία πράγματα. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι πώς θα βγει η χώρα καθαρή μέσα από αυτή την ιστορία. Παντού το συζητάνε. Εδώ εμείς που έχουμε 10 χρόνια κρίση, δεν τολμάμε να το συζητήσουμε. Θέλουμε όχι δουλειές του ποδαριού. Θέλουμε ένα νέο ενεργειακό μείγμα. Αυτό φωνάζω. Το οποίο θα έχει και λιγνίτες σε ένα ποσοστό μέχρι να φτάσουμε στο 2029. Θα έχει σίγουρα, και είμαι υπέρ αυτών των μεγάλων έργων που γίνονται για τα ηλιακά και τους ανεμογεννήτες. Εγώ είμαι υπέρ. Αλλά σε ένα βαθμό που αυτά θα στηρίζουν το σύστημα με ένα 25-30-35%, αλλά όμως ο κεντρικός άξονας του συστήματος πρέπει να είναι από πόρους που αδιάλειπτα θα μας παρέχουν φθηνό ρεύμα. Και τέτοιοι είναι. Και πρέπει να είναι. Οι λιγνίτες που θα τους μειώνουμε σταδιακά, όχι να τους αφανίσουμε, το φυσικό αέριο που έχουμε ως περιουσία στην Κρήτη, στο Καστελόριζο και παντού, πρέπει να τελειώνει το παραμύθι. Δεν συμφέρει η εξόρυξη. Δεν συνέφερε με 1,5 ευρώ. Τώρα, με συγχωρείς πολύ, με 5,5 δεν συμφέρει. Πόσο δεν πρέπει να είναι? Δεν είχε ποτέ 5,5. Δεν είχε ποτέ 5,5 και σου λέω θα πάει 10. Τώρα, πριν από ένα χρόνο δηλώσαμε ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη φυσικό αέριο. Πήγε να αγόρασε τώρα φυσικό αέριο με 10 όμως. 5,5 τώρα και με 10. Πήγαινε. Άντε να σε δω. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι σε αυτόν τον αρμαγεδόνα που ζει ο πλανήτη, οι χώρες που θα επιβιώσουν θα είναι αυτές που θα εφαρμόσουν ορθές πολιτικές, ενεργειακές, έξυπνες, και με τις έξυπνες θα δώσουν φτηνό η ηλεκτρική ενέργεια, φτηνό ρεύμα, φτηνά καύσιμα. Όχι που η Ελλάδα είναι η ένατη χώρα σε καύσιμα. Άκουσα σήμερα τον συμπαθέστατο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεύει στις τιμές των προϊόντων. Πώς δεν μπορεί να παρεύει? Να που σκίζει, όταν εισάγουμε το φτηνότερο πετρέλαιο εδώ στην Ελλάδα. Εισάγουμε το φτηνότερο πετρέλαιο. Και μπαίνει το κράτος ως νούμερο ένα κλέφτης και επιβάλλει 67% φόρους, τέλει και ΦΠΑ. Δεν μας φταίει η αγορά. Κανένα σκέλος της αγοράς. Η αγορά λειτουργεί καλά και τα ποσοστά της είναι μια χαρά. Και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο των καυσίμων. Άψογοι είναι όλοι. Όταν έρχεται όμως το κλέφτης κράτος και σου λέει στα 10 ευρώ που βάζεις τα 6,7 ευρώ είναι φόροι και τέλη, να που παρεμβαίνεις. Άμεσα θα έπρεπε σε όλα αυτά, τώρα που συζητάμε, το κράτος, αφού δεν μπορεί να παρέμβει στη διαμόρφωση των τιμών, γιατί δεν παρεμβαίνει το ΦΠΑ? Τι περιμένει?
να πάει ο πληθωρισμός ξανά 10% για να σκεφτούν ότι όλα αυτά τα καύσιμα ή μάλλον η ενέργεια, η ΔΕΗ, το λογαριασμό δεν μπαίνει στον πληθωρισμό. Δηλαδή οι αυξήσεις που θα έρθουν δεν θα μπουν στον πληθωρισμό. Οπότε θα κάνουμε εμείς χαρές. Ότι δεν είναι εντάξει, δεν έχουμε πληθωρισμό. Ναι, αλλά από αυτά τα τιμολόγια ξέρετε τι μπαίνει στον πληθωρισμό. Δεν τα σκέφτεται. Ο ΦΠΑ μπαίνει στον πληθωρισμό. Οπότε ένα τιμολόγιο κατά 50% αυξημένο στην τιμή μπορεί να μην μπει στον πληθωρισμό, αλλά ο ΦΠΑ του τιμολογίου που θα είναι εξίσου αυξημένο θα μπει. Και θα έχει έξτρα πληθωριστικές πιέσεις. Και αφού το βλέπεις, έπρεπε χτες να ανακοινώσεις downgrade, μετάπτωση από το 24% το ΦΠΑ σε μια νέα κατηγορία που θα την κάνεις 4%. 5-6. Γιώργο, μια ανατελεία. Βάζω γιατί πολλά είπαμε. Ακριβώς. Κωνσταντίνε μου. Αντρέα, που αναφέρεις και αυτό το θέμα, να πω και εγώ ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η πυρηνική ενέργεια είχε ξανάρθει έντονα στη μόδα και όσο και αν φαίνεται παράδοξο από τους πιο σκληροπυρηνικούς οικολόγους που τόνιζαν, δίνανε πολύ μεγάλη έμφαση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, θεωρούσαν ότι η καταστροφή είναι επικείμενη και τόνιζαν αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι η πυρηνική ενέργεια δεν επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ναι, μεν είναι σχετικά επικίνδυνη, αλλά τόνιζαν αυτό ότι μπορεί να είναι ασφαλής. Ένα χαρακτηριστικό βιβλίο για όποιον ενδιαφέρεται είχε κυκλοφορήσει τότε το 2008 από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το HIT του Τζόρτζ Μόνμπιοτ, ο οποίος ήταν πολύ σκληροπυρηνικός ακτιβιστής για τη σωτηρία του κλίματος και έλεγε αυτό το πράγμα. Παιδιά, πυρηνική ενέργεια. Και επίσης είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και πιο έτσι ευέλικτες λύσεις, όπως για παράδειγμα οι περιβόητες nuclear batteries, πυρηνικές μπαταρίες, οι οποίες δεν ήταν μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια που είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και θέλουν μεγάλο χρόνο για να γίνει απόσβεση κτλ. Ήταν μικροσκοπικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, κυριολεκτικά στο μέγεθος ενός κοντέινερ, που υποτίθεται ότι μπορούσε να τους πάρεις, τους έθαβες για να είναι ασφαλής, τους έβαζες στην πρίζα, τα λέω απλοϊκά, αλλά κάπως έτσι ήτανε, και είχες ρεύμα, ας πούμε, για 10 χρόνια για μια πόλη σαν το Αγρίνιο, ξέρω εγώ, ή τον Πύργο. Λοιπόν, όλη αυτή η εναλλακτική πυρηνική ενεργειακή τεχνολογία ουσιαστικά έπαψε να συζητιέται μετά το σοκ που προκάλεσε η Φουκουσίμα. Γιατί εκεί δεν ήτανε ότι έγινε κάτι στους κακούς κομμουνιστές που δεν ξέρουν να φτιάχνουν τίποτα και έχουν κακά έτσι στάνταρ ασφάλειας και τα λοιπά. Το πάθανε οι μυθοποιημένοι Ιάπωνες που έχουν το total quality management, που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα, δεν σπάνε, δεν χαλάνε κλπ. Λοιπόν, οπότε η πυρηνική ενέργεια διαδαιμονοποιήθηκε εκ νέου. Αλλά είναι γεγονός αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται. Η Ελλάδα νομίζω και εγώ ότι πρέπει να εξετάσει, ειδικά όταν έχει κάνει αυτές τις αυτοκαταστροφικές επιλογές. Δηλαδή, από τη μία, δεν θέλει να βγάλει τις υδρογονάνθρακες για χύψη λόγους που υπάρχουν στην περιοχή μας. Απολιγνητοποιούμαστε. Δίνουμε τεράστια έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι συμπληρωματικές άλλων. Η γεωοικονομία του υδρογόνου αργεί να έρθει, αν θα έρθει. Οπότε, για να μην υποστούμε όχι ενεργειακή κρίση, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, αλλά κάποια ενεργειακή καταστροφή μοναδική στην ιστορία της Ελλάδος, δεν είναι σίγουρο, αλλά εμφανίζεται πλέον ως πιθανός κίνδυνος δεδομένης και της τεράστιας γεωπολιτικής αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι το πιο σοφό και εγώ ότι είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά εκ νέου την πυρηνική ενέργεια με τα νέα δεδομένα ασφαλείας που υπάρχουν κλπ. Κάτι άλλο, Κωνσταντίνε, για να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας κουβέντα. Σε αυτό το νέο γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη ή παραμένει στη γωνία του ερωτηματικού? Νομίζω ότι η Τουρκία ισορροπεί στην κόψη του ξεραφιού. Σίγουρα από τη στιγμή που η ίδια έχει επιλέξει και πολύ σωστά να πέσει την παγκόσμια σκακέρα, και επειδή ακριβώς γίνονται αυτές οι μεγάλες ανακατανομές ισχύως και αναταράξεις, είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι η Τουρκία. Από την άλλη, πονοκεφαλιάζει πολλούς και πατάει πολλούς κάλους. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απομονωμένη. Αυτά δηλαδή για μένα μου ακούγονται πολύ περίεργα. Σε αυτή την τεταμένη πλέον ατμόσφαιρα, η οποία
έχει φτάσει σε ακραίο σημείο. Ακριβώς. Θα τις επιτρέψουν να παίζει και με το Βαλέ και με το Ρίγα? Αυτό μένει να το δούμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν με άμεσο τρόπο καμιά μεγάλη δύναμη της κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ. Απλώς ανοίγει πεδίο ενδόξης λαμπρών για χώρες όπως η Ελλάδα, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, το έχουμε ξαναπεί, ως ο κόφτης της Τουρκίας με τις κατάλληλες συμμαχίες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και εμείς μια ενεργή υψηλή στρατηγική, φιλόδοξη, να μην είμαστε οι κολαούζοι του συστήματος και κυρίως να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη λογική ότι να μην τσιγκλάμε την Τουρκία και ότι πρέπει να τα βρούμε, να μην την ενοχλούμε κλπ. Δεν γίνεται. Άμα θέλουμε δηλαδή να εκμεταλλευτούμε και εμείς αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Αλλιώς θα μείνουμε εδώ και θα περιμένουμε κάποια στιγμή να μας περάσει και εμάς, να έρθει και σε εμάς κάποια συνέπεια, ας πούμε. Αυτή η τελευταία απειλή την οποία χρησιμοποίησαν, ότι εμάς στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη, και μόνο το ότι υπόθηκε αυτή η κουβέντα, ναι, δεν είναι θέμα το Ευρωκοινοβούλιο να πάρει θέση? Σαφώς είναι πολεμική ενέργεια μεγάλης κλίμακος, να το πούμε έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι απειλούν μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Με στρατιωτική κατάληψη μεγάλου μέρους του εδάφους τους. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, εντάξει. Είναι το ότι το λέει μόνο. Βέβαια, το λέει και καταργείται, το παιδί, καταργείται η έννοια ΝΑΤΟ. Βέβαια. Και ΝΑΤΟ και δεν απειλείσαι από τον Ρώσο ή από τον Κινέζο. Ναι. Απειλείσαι από τον σύμμαχο του κόλου. Ακριβώς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, φτάσαμε στην Αστατιώνα Τερμίνη. Υπερευχαριστώ τον Γιώργο τον Αδαλή, τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα. Ήταν μία ακόμα πολύ σημαντική βραδιά. Να στείλω την καληνύχτα μου και την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας και στους δύο συνεργάτες μου. Ευχαριστώ τον Ηλία του Σελιμά, τη Σταυρόλα τη Γιαννούτσου, τη Ρωσάλα τη Λανέ που έχει επιμέλεια εκπομπής, και παραδίδω μικρόφωνο στον πολύ αγαπημένο Μάνο.